Ιδιαίτερη, εκεί που όλα σταμάτησαν, εμείς δημιουργήσαμε ένα νέο θεσμό. Τα Public Events Go Social έγιναν ο τρόπος για να συναντηθούμε από όλες τις μεριές της γης. Αγαπημένοι δημιουργοί άνοιξαν τις κάμερές τους και έδωσαν ραντεβού εδώ. Και φαίνεται πως το είχαμε ανάγκη. Η συμμετοχή σας μας πηγαίνει πάντα μπροστά και γι' αυτό συνεχίζουμε. Public Events Go Social 2021 Edition. Και ερχόμαστε ακόμα πιο κοντά. Πες μας ποιον θέλεις να γνωρίσεις και αυτή τη χρονιά. Να είμαστε. Εδώ είμαστε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Bonsoir. Bonsoir, ναι. Καταρχάς, να σε ευχαριστήσω που είσαι απόψε μαζί. Και ήθελα να σου πω γιατί στο ζήτησα. Γιατί ξυπνάμε μαζί το πρωί. χαίρομαι. Είναι... Ξυπνάμε την ίδια ώρα. Και όταν κάθομαι στο γραφείο μου, νομίζω ότι είσαι η πρώτη φωνή που ακούω. Όχι νομίζω, είσαι η πρώτη φωνή που ακούω. Οπότε πολλές φορές κάνουμε διάλογο χωρίς να το ξέρω. Γιατί πολλές φορές τα γραπτά σου με εμπνέουν σε ατάκες. Δεν το είχα υπόψη μου ότι είσαι και ακούς, θα ήμουν πιο προσεκτικός. 7 το πρωί. Μάλιστα. Συντονίζομαι 7 το πρωί. Να σε ρωτήσω κάτι. Έχω πρώτα, εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω και για τη χαρά που έχουμε να μοιραζόμαστε αυτό και για τη χαρά του βιβλίου, γιατί το πήρα φρέσκο-φρέσκο. Δηλαδή μύριζε μελάνι και μου αρέσει πάρα πολύ η μυρωδιά των βιβλίων και μου αρέσει η αίσθηση του εξωφύλου που είναι ανάγλυφη. Το νιώθω δηλαδή σαν παλιό βιβλίο και πολύ το χάρηκα όλο αυτό το πράγμα. Και όταν άρχισα να το διαβάζω, έχω 1.000.000 ερωτήσεις. Έχω θέματα τα οποία θέλω να μου τα λύσεις και μόνο εσύ είσαι υπεύθυνη για όλο αυτό το οποίο έζησα και θέλω να μου βρεις τις απαντήσεις. Μπορώ να ξεκινήσω? Για λέγε. Το βασικό είναι ότι μόλις έκλεισα το βιβλίο, μου λείπανε οι πρωταγωνιστές, κυρίως η Κοντσέτα. Δηλαδή, αποχωριστήκαμε και είχα μια δυσκολία σε αυτό τον αποχαιρετισμό. Εσύ, που είσαι ο συγγραφέας, όταν βάζεις την τελεία, κλείνεις, σου λείπουν οι ήρωες, σου λείπουν οι συγκεκριμένοι? Οπότε προχωρώ στο επόμενο project. Είναι, σου κάνανε συντροφιά όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, έχεις μπει στη ζωή τους, φυσικά έχουν μπει στη ζωή σου και τέρμα τελείωσε. Ναι. Αλήθεια. Άκουμε, εγώ είναι τώρα 2 μέρες που σκέφτομαι, θα είναι 80 ετών τώρα περίπου η πρωταγωνίστρια, η μία πρωταγωνίστρια, η Κοντσέτα. Τι έχει γίνει αυτό το κορίτσι, πώς έζησε, είναι το ίδιο? Είναι μια σκέψη, ναι, μπορεί να κάνει κανείς. Ναι, είναι ένα πράγμα το οποίο δεν μου την έρθει στην απορία, οπότε μου αφήνει το ελεύθερο να φανταστώ εγώ ό,τι θέλω. Νομίζω ότι θα έχει πάει μια χαρά. Μια ναι. Χαρά. Ναι, πήγε πολύ καλύτερα από ό,τι φαινόταν στην αρχή. Ναι. Ακριβώς. Εξελίχθηκε μέσα στον εαυτό της. Εξελίχθηκε με ένα τόσο ήρεμο τρόπο και ταυτόχρονα αποφασιστικό, που νομίζω ότι το πιο δυνατό κομμάτι είναι αυτή η υπόγεια ενδυνάμωσή της, που δεν γίνεται όπως βλέπουμε στα έργα που ξαφνικά είναι τατάν το παιδί και βγαίνει και ορμάει και έχει γίνει μια πλήρης μεταμόρφωση. Σιγά σιγά σκάβει και στο τέλος κάνει την ανατροπή. Είναι και ένα από τα στοιχήματα της λογοτεχνίας. Δηλαδή ο ήρωάς μας πρέπει κάπως να αλλάζει μέσα από τις καταστάσεις που αντιμετωπίζει. Και αν δεν αλλάζει πρέπει να έχει επιπτώσεις η μη αλλαγή του. Και γενικά μέσα στα βιβλία, τουλάχιστον σε αυτά που προσπαθώ να γράψω, οι ήρωες έχουν μια εξέλιξη έτσι όπως φαντάζομαι ότι θα είναι από μια μεριά αληθοφανής και από την άλλη μεριά ανατρεπτική, ας πούμε, για την πλοκή. Υπάρχει δηλαδή σε όλα τα βιβλία μια σιωπηλή εξέγερση. Ναι. Και το σιωπηλή το τονίζω, γιατί μιλάμε για μια ορίμανση, ας πούμε, μέσα από την εξέγερση εναντίον, ας πούμε, των ηθικών κανόνων ή κάποιας καθεστικής τάξης. Αλλά αυτή η εξέγερση δεν γίνεται με χρώματα. Δεν γίνεται, ας πούμε, ούτε συνθηματολογικά και ακόμα λιγότερο δεν γίνεται προπαγανδιστικά. Και επειδή έχω γράψει βιβλία με πολιτικό, ας πούμε, και κοινωνικό περιεχόμενο σε
σε πλαίσια, ας πούμε, που σηκώνουν πολύ συζήτηση πολιτική. Και εκεί οι ήρωες αντιμετωπίζουν το πολίτευμα, ας πούμε, με ένα τρόπο που έχω διαλέξει, ας πούμε, και θεωρώ ότι είναι πιο κοντά στη λογοτεχνία, ας πούμε, και λιγότερο στην οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα έχουμε. Η πολιτική υπάρχει και σε αυτή την ιστορία και μάλιστα είναι πάρα πολύ έντονη. Είναι ένα σημείο που μου έκανε εντύπωση γιατί δεν το έχω ξαναδεί σε ελληνικά διηγήματα, από Έλληνες δηλαδή γραμμένα, που αναφέρονται στην Ιταλία και πιάνει στο θέμα του Ντούτσε, όπου υπάρχει ο θείος ο Βίτο, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος ζει στη σκιά του. Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο υπάρχει ακόμα και τώρα. Δηλαδή αναδεικνύεις την προσκόλληση των Ιταλών σε ένα καραγκιόζι, όπου όμως δεν το θεωρούν ποτέ καραγκιόζι. Είναι έχουν μια παράδοση σε καραγκιόζιδες. Πώς? Έχουν μια παράδοση σε καραγκιόζιδες. Ναι. Δηλαδή δεν τους ενοχλεί η αισθητική των ηγετών τους, όπως πιθανότατα, ας πούμε, ενοχλεί τους Γάλλους. Είναι λίγο πιο επίοικης ως προς αυτό. Τώρα ο θείος Βίτο, μιλάμε για μια ιστορία έτσι που εκτελείται στα μέσα της δεκαετίας του 50, άρα ο θείος Βίτο έχει συγκεκριμένα διώματα, είναι φασίστας όπως ήταν η πλειοψηφία των Ιταλών, και έχει και αυτός, νομίζω, τουλάχιστον έτσι τον ήθελα, ας πούμε, έχει και αυτός ένα στοιχείο παροδίας. Όπου ο θείος Βίτο, πρέπει να πούμε ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι η προσωποποίηση ταυτόχρονα του φασισμού και του μετέπειτα σταδίου της Ιταλίας της Χριστιανικής Δημοκρατίας. Δηλαδή είναι ηθική τάξη μπορντέλο. Έχει και την υποκρισία, ας πούμε, που εκπροσωπείται από αυτή την πλευρά των Ιταλών στη δεκαετία του 50. Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, αλλά όχι για όλους. Φαμίλια Κριστιάνα, που υπάρχει και το σχετικό περιοδικό, το οποίο έπρεπε να το διαβάζει το κορίτσι για να μπορεί να ενημερώνεται σωστά και χριστιανικά. Αυτό που περνάει είναι σαν ντοκιμαντέρ, το οποίο όμως προβάλλεται στο βάθος. Δηλαδή, όλα αυτά επηρεάζουν τους πρωταγωνιστές, κυρίως την Κονσέτα, που είναι περισσότερο της ζωής. Ο άλλος έχει απέναντί του το αλκοόλ, από ό,τι κατάλαβα, και ένα μηχάνημα που τον καταγράφει. Η άλλη ζει περισσότερα πράγματα. Περνάει λοιπόν σαν ντοκιμαντέρ πίσω μια Ιταλία που θέλει δουλειά για να την αναπαραστήσει. Δηλαδή έχεις αναπαράσταση από τα περιοδικά, τα περίπτερα, τον Αλμπέρτο Σόρντι, την Άννα Μανιάνη, όλα αυτά περνάνε, είναι τρομερή πληροφορία. Δηλαδή όλο αυτό πρώτα το μαζεύεις, το συλλέγεις ή το ζεις. Δηλαδή έχεις πάει στο χώρο αυτό. Προσπάθησα, αλλά δεν μπορούσα να πάω λόγω της πανδημίας, αλλά οπωσδήποτε έχω κάποια σχέση με την Ιταλία, την οποία διατηρώ και μέσα από την αγάπη της γλώσσας και του πολιτισμού και της πολιτικής βεβαίως και όλα αυτά. Όχι σαν εσένα που σπούδασες, ας πούμε, στην Ιταλία, αλλά εν πάση περιπτώσει έχω μια επαφή με τη χώρα. Δεν μου είναι άγνωστη, δεν άρχισα από το μηδέν, ας πούμε, για να την αναπαραστήσω. Οπωσδήποτε έχει κάποια στοιχεία που μοιάζουν με την Ελλάδα και επειδή ανέφερες αυτό το περιοδικό που διάβασαν την Χριστιανική Οικογένεια, που το διάβασαν τα κορίτσια, στη δεκαετία του 70 στο σχολείο μας έδιναν να διαβάσουμε ένα περιοδικό που λεγόταν το Προστινίκι. Βέβαια. Με εξώφυλλα, ωραίους νεαρούς. Εθνικοπατριωτικά. Ναι. Ναι. Και επειδή πήγαινα στο Αρσάκιο, είχαμε και άλλη μια επιβάρυνση. Το περιοδικό του Αρσακίου, το οποίο λεγόταν η Πολύμνια. Ναι. Από ό,τι φαίνεται, σε επηρέασαν πάρα πολύ. Απίστευτες καταστάσεις, ναι, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή, ένας άλλος πλανήτης στην πραγματικότητα. Όχι ότι τα παίρναμε στα σοβαρά. Δεν τα παίρναμε στα σοβαρά, αλλά το ότι υπήρχαν, ήδη ήταν ενδεικτικό σε ποια κοινωνία ζούσαμε. Στην Ιταλία τα παίρναν στα σοβαρά. Δηλαδή, το Famiglia Cristiana, το συγκεκριμένο περιοδικό, μέχρι τη δεκαετία του 80, προς το τέλος, ήταν πολύ ισχυρό. Η χριστιανοδημοκρατία και η δυσδυτικότητα που είχε στον κόσμο ήταν, πώς να σου πω, ήταν ο παπάς, έπαιζε ρόλο. Ο παπάς τι θα επιλέξει ως πολιτική, ήταν απόφαση. Και όλο αυτό το πράγμα έρχονταν και από αιώνες. Αποφάσεις και αποφάσεις προσωπικές και τα λοιπά, τις επηρέαζε.
επηρέαζε τη λήψη των αποφάσεων της κοινότητας. Και έρχεται η Κοντσέτα λοιπόν και τα κάνει όλα αυτά τίποτα. Πηγαίνει στον παπά και δεν θέλει να του μιλήσει. Λέει συγγνώμη για να τελειώνουμε. Δεν βάζει τον οβολόν της που γι' αυτό την ήθελε να πάει να εξομολογηθεί. Είναι ένα κορίτσι η Κοντσέτα που είναι... δεν είναι η καινούργια Ιταλία που έρχεται. Η καινούργια Ιταλία που έρχεται έχει δεσμούς με το παλιό. Δεν είναι Ιταλία. Δεν είναι Σικελή στην πραγματικότητα. Είναι εκτός... Ναι, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος παρότι βρίσκει τη θέση του μέσα στην κοινωνία, γιατί είναι σχετικά αγαπητή και έχει σύνδεση με τον τόπο, είναι ένας άνθρωπος που θέλει να πάει μπροστά. Δηλαδή, που επιμένει με το σχολείο, για παράδειγμα, παρά τις τρομερές δυσκολίες που έχει και με το σχολείο, με αυτά που συμβαίνουν, που είναι κάπως σουρεαλιστικά, ας πούμε, στο τέλος. Και γενικά θέλει, όπως λέει, να ζήσει δύο φορές. Ναι. Αυτό είναι και το σύνθημά της. Τελικά, μόνο στη διήγηση έχει ζήσει δύο φορές. Δηλαδή, η ζωή της πρώτης Κοντσέτα, με τη ζωή μετά την επιστροφή της που δεν πήγε στην Αργεντινή, είναι άλλη. Εγώ είμαι σίγουρος ότι έγινε γιατρός. Θα ζήσει και άλλη. Και μια τρίτη ζωή. Θα είναι η τρίτη ζωή. Υπάρχει και μια... υπάρχουν δύο ήρωες. Μιλάμε μόνο για την Κοντσέτα. Υπάρχει και ο αστυνομικός διευθυντής, με τον οποίο έχουν και μια επαφή, ο οποίος είναι ο Ντεματέης, έτσι. Αυτός είναι το ακριβώς αντίθετο. Αυτός σκαλίζει τη μνήμη και την αποτυπώνει σε ένα μηχάνημα το οποίο είναι μπομπινόφωνο. Η άλλη έχει την ξεχνιέρα. Στην πραγματικότητα, αυτή που συνέχεια έχει μπροστά της τις αναμνήσεις και τις δουλεύει, είναι αυτή που έχει την ξεχνιέρα. Είναι δύο συμπληρωματικά άτομα. Τα χωρίζει ολόκληρος πολιτισμός και η ηλικία βεβαίως. Και τα οποία παραμένουν σε μια απόσταση μέχρι το τέλος. Το πικρό τέλος, έτσι, που δεν είναι το τέλος του βιβλίου, είναι η αρχή του βιβλίου. Το βιβλίο αρχίζει με... το τέλος. Με το τέλος, στην ουσία. Και το φόντο είναι η Σικελία, από όπου δεν μπορεί να λείπει η μαφία. Είναι αδύνατο να μιλήσεις για τη Σικελία χωρίς να ζωγραφίσεις ένα τοπίο όπου δράει η μαφία, ιδιαίτερα στη δεκαετία του 50, όπου οι δολοφονίες ήταν σχεδόν κάθε εβδομάδα. Συνδικαλιστών δηλαδή, καραμπινιέρων κτλ. Και βεβαίως πολλά από αυτά τα γεγονότα που εκτυλίσσονται στο φόντο έχουν και κάποια έμπνευση από την πραγματικότητα. Από πράγματα που συνέβαιναν δηλαδή εκείνη την εποχή στη Δυτική Σικελία και στην Ενδοχώρα. Εσύ έχεις πάρει την αναφορά στην Σικελία, όπου παρουσιάζεται μια ζωή που δεν την έχει ζήσει. Η γνώση σου είναι από αναγνώσματα, από αυτά από, που... από όλες τις πηγές που μπορεί να φανταστεί κανείς, ναι. Έχεις όλες τις πηγές μαρτυρίες. Γραπτές μόνο, γραπτές. Ναι. Η περιπτώση... ναι. Εντάξει, διάβασα πολλά πράγματα αυτά τα τελευταία χρόνια και πήγα και στο Πανεπιστήμιο που είμαι ακόμα και σπουδάζω εδώ στο Παρίσι γαλλική φιλολογία, ιταλική φιλολογία. Α, μάλιστα. Όμως εδώ δεν είναι φιλολογική φιλολογική. Όχι, αλλά έχω πολύ επαφή αυτή με τον ιταλικό πολιτισμό και τη γλώσσα. Και τα τελευταία 4 χρόνια στην πραγματικότητα έχω επικεντρωθεί στην Ιταλία. Υπάρχει μια σκηνή που για μένα δύσκολα θα μπορεί να τη γράψει οποιοσδήποτε. Δεν έχει μπει στο ζουμί της Σικελίας. Δηλαδή είναι η στιγμή που έχει πάει να δώσει εξετάσεις η Κοντσέτα. Είναι ένας καθηγητής και αναβάλλονται οι εξετάσεις γιατί πλακώνονται οι καθηγητές μεταξύ τους, τραβάνε στα μαλλιά του άλλου. Για το ποδόσφαιρο. Για το ποδόσφαιρο. Ότι ο ένας έχει πληρώσει η ομάδα του δεν είναι τίμια, που το τίμιο πράγμα Σικελία είναι πολύ σχετικό, και χάνονται τις εξετάσεις γιατί πλακώνονται. Αυτή η σκηνή
είναι, είναι λογοτεχνία και είναι έμπνευση. Δηλαδή είναι τόσο αυθεντική η έμπνευση. Δηλαδή από όλο το πράγμα, μόνο αυτό να υπήρχε, θα φτιάχνεις μια ταινία. Δύο άνθρωποι που πλακώνονται. Και έχει γενικά στοιχεία κωμωδίας, ας πούμε, κατά σε ορισμένες στιγμές. Και θυμίζει, όπως είπα, θυμίζει και σκηνές από το ελληνικό χάος, ας πούμε, και τον καθημερινό σουρεαλισμό που ζούσαμε τουλάχιστον, αν δεν ζούμε ακόμα. Είμαστε λιγότερο αιματοβαμμένοι εμείς. Ναι, είμαστε λιγότερο. Εντάξει, έχουμε κάνει βεβαίως εμφύλιο πόλεμο. Ναι. Που ναι. Ο εμφύλιος στην Ιταλία, ας πούμε, ο εμφύλιος, τέλος πάντων, η σύγκρουση ήταν πολύ σύντομη μετά το τέλος του πολέμου, ας πούμε, τους παρτιζάνους και τους, ναι, τους εναπομείνοντες φασίστες. Γενικά, εκτός από τη μαφία, οι Ιταλοί έχουν υπάρξει ειρηνικοί. Ναι, είναι περισσότερο. Ναι, δηλαδή ήταν, ας πούμε, και στον πόλεμο τον Έλληνο-Ιταλικό και στους κατακτητικούς πολέμους ήταν, από ό,τι λένε, δηλαδή, ακόμα και στην Αιθιοπία, εκτός από τους πολύ φανατικούς, ας πούμε, της εμπροστοφυλακής, οι άλλοι ήταν κάπως τουρίστες. Όχι κάπως, ήταν τουρίστες. Δηλαδή υπάρχει ο Ούγκο Πράτ, ο γνωστός του Κόρτο Μαλτέζε, ο δημιουργός, ναι, ο οποίος είχε υπηρετήσει 14 ετών στην Αιθιοπία. Και περιγράφει όλη αυτή την ιστορία με έναν πατέρα ο οποίος ήταν φασίστας χωρίς να ξέρει, νόμιζε ότι θα πάει και θα αντιμετωπίσει ακριβώς αυτά που γράφεις. Η Μαύρη Ήπειρος είναι όλοι οι μαύροι. Μαύρη. Τα πέτρα είναι μαύρα, οι πέτρες είναι μαύρες, οι θάλασσες είναι μαύρες, οι λίμνες. Πάνε με αυτή την λογική, μένουν έκπληκτοι, ναι, ανακαλύπτουν τη μαγεία της Αφρικής που είναι. Ότι, ναι, δεν είναι όπως φανταζόντουσαν. Η μαγεία, δηλαδή, της Αφρικής είναι. Ναι, επίσης ερωτεύτηκαν τρομερά, γιατί το έχουν αυτό, ερωτεύονται εύκολα. Είναι στερεότυπο, λένε και αλήθεια. Το, ναι, στερεότυπο έχει μια αλήθεια, έτσι κι αλλιώς. Ερωτεύτηκαν Αιθιοπίδες, ας πούμε, έκαναν παιδιά. Ήταν μια πολύ διαφορετική κατάσταση από αυτή που περίμεναν, ας πούμε, η αποικιοκρατική τους ορμή. Δηλαδή προέκυψε κάπως αλλιώτικα. Και δεν έκαναν και τίποτα, ας πούμε. Στο τέλος, μια τρύπα στο νερό, το αποικιοκρατικό όνειρο πήγε περίπατο. Και άλλες δυνάμεις, ας πούμε, τους πήραν φαλάγγι. Αλλά ενώ συνετρίβει όλη αυτή η προπαγάνδα του φασιστικού κράτους και ήταν συντριβή κριτική πάρα πολύ μεγάλη, συνέχισε να είναι παρούσα η φασίζουσα άποψη. Δηλαδή ο Αλμιράντε ήταν κύριος της πολιτικής για χρόνια και δεν είχε κανένα πρόβλημα να πει ότι εμείς είμαστε ο συνεχιστές του Μουσολίνη. Δηλαδή ένα πολύ περίεργο πράγμα. Δεν έχει επιτραπεί στον κόσμο έναντι του ναζισμού. Κατά κάποιο τρόπο ο ιταλικός φασισμός, το όνομα, ας πούμε, του Μουσολίνη, να έχει η εγγονή του, ας πούμε, δραστηριοποιείται, ναι, κρατώντας το όνομά της. Δεν θα μπορούσε κάποιος να λέγεται Χίτλερ. Ναι, σωστά. Αληθεύει ότι η Σοφία Λόρεν, εσύ που το έχεις ψάξει, είναι συγγενής του Μουσολίνη. Ναι. Γιατί αναφέρεται στο Δεν είναι ακριβώς συγγενής, είναι εξαχιστίας, αν κατάλαβα καλά. Αχα, μάλιστα. Δηλαδή, ένας δηλαδή κάποιος από την οικογένειά της έχει παντρευτεί από το Σόι. Μάλιστα. Η διαφορά του Χίτλερ από τον Μουσολίνη, το ότι ο Χίτλερ δεν είχε οικογένεια, δεν έκανε παιδιά κτλ. Ενώ ο Μουσολίνη όλο και κάτι σκάρωνε. Ναι. Μήπως επειδή ήταν καραγκιόζης, ήταν πιο οικείος. Δηλαδή ότι ήταν ένας άλλος που μπορούσε να πάει από την ταυτόχρονα. Υπήρχαν καραγκιόζιδες ναζιστές που ήταν πολύ καραγκιόζιδες, ας πούμε, και μέσα στη μόδα και μέσα στη φιλαρέσκεια και τα λοιπά, και παρόλα αυτά έχουν περάσει σαν ανέγκυχτοι πια. Έτσι, κανείς δεν μπορεί να τους πλησιάσει. Είναι απόβλητοι της ιστορίας και δικαίως βεβαίως. Επιστρέφω στο βιβλίο, ναι, το οποίο, ναι, περιγράφει, το βιβλίο περιγράφει όλη αυτή την άνθηση που έρχεται της καινούργιας Ιταλίας, που κυρίως είναι αποτέλεσμα ξεφυλίσματος περιοδικών και κινηματογράφος και ακούσματα. Τα ακούσματα δεν υπάρχουν τόσο πολύ, αλλά τα άλλα είναι πολύ, πολύ βασικά. Όχι, και από τα ακούσματα, γιατί ακούνε το Σανρέμο, αρχίζουν και ακούνε το Σανρέμο. Αυτά τα περιοδικά που διαβάζει Κονσέτα και είναι πολύ... δεν θέλει να χάνει τεύχος, δηλαδή, από το Μπολερό και κάτι τέτοια. Αυτά και έγραφαν... Το άλλο. αυτά, είχε γίνει και μια έκθεση που την είδα διαδικτυακά για τα φωτορομάντσα στο Τωρίνο.
Ήταν μια συνιστόσα, ας πούμε, της καθημερινότητας, η οποία ήταν, πώς να το πούμε, αναπόσπαστη από τη ζωή των κοριτσιών στη δεκαετία του 50. Και ήταν και τόσο φτηνά αυτά τα περιοδικά που έκαναν 20 λίρες. 20 λίρες είναι ένα πολύ μικρό ποσό. Ναι, ναι, βέβαια. Ούτε το συμπίπτωσε. Και επίσης υπήρχε ελαφρανάγνωση. Στα περίπτερα. Στα φλικατζίδια. Στα μανταλάκια. Τα πήγαιναν και τα διάβαζαν για να δουν τη συνέχεια του ρομάντσου. Ναι. Δηλαδή. Αλλά το εντυπωσιακό με την ηρωίδα, την Κοντσέτα, είναι ότι ενώ πυρπολείται από αυτές τις ελαφρές πληροφορίες, εκείνη τις χρησιμοποιεί με ένα δικό της τρόπο. Δηλαδή, τις συλλέγει έτσι, ώστε να τις χρησιμοποιεί σαν εφαλτήριο να αλλάξει ζωή. Ναι. Δεύτερη ζωή της. Δηλαδή, η Όντρεϊ Χέπορν που κόβει τα μαλλιά της και πηγαίνει να γυρίσει το διακοπές στη Ρώμη, και εκείνη είναι έμπνευση. Θέλει να κάνει το ίδιο. Είναι ο Αλμπέρτο Σόρντι που έχει μπει σε ήχης, θέλει να κάνει το ίδιο. Θέλει να έχει μια κούνια να κάνει τον Αλμπέρτο Σόρντι, που επί τη ευκαιρία είναι και ο αγαπημένος μου ηθοποιός, όσο έχω διασκεδάσει με τον Αλμπέρτο Σόρντι. Είναι από το Λευκό σε ήχη με την κούνια. Ναι, ναι. Του Φελίνη. Ο οποίος Αλμπέρτο Σόρντι ήταν και φανατικός οπαδός της Ρώμα, πρέπει να πούμε, και το θυμάμαι. Είναι ο Ρωμαίος. Τα τελευταία του πια, που έχει πάει να του δώσουν ένα μετάλλιο προσφοράς στον Ιταλικό κινηματογράφο και στην Ιταλική τέχνη, και είναι όλοι κατασυγκινημένοι και περιμένουν να πει κάτι πάρα πολύ σπουδαίο για το σινεμά, για το Φελίνη, για τις ταινίες που έχει γυρίσει. Ζητάει να σηκωθούν όλοι όρθιοι, δεν ξέρουν τι θα πει, και φωνάζει ένα δυνατό «Φόρτσα Ρώμα!» και γίνεται. Αυτή ήταν η παρακαταθήκη του. Αυτό είχε να πει στον κόσμο. Ωραίος η τύπος. Κοντσέτα διαβάζει στα περιοδικά να δει αν παντρεύτηκε, γιατί ανησυχεί που είναι ανήπαντρος. Ναι, 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 ναι. Έχει άμεση σχέση με όλους. Με όλους, ναι. Έχει. Ταλαιπωρείται με την Άννα Μανιάνη που έχει θέματα. Θέλει να το λύσει. Η Λουτσία Μποζέ παντρεύτηκε ένα ταυρομάχο. Το βρίσκει τρομερά ρομαντικό αυτό. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Η οποία Λουτσία Μποζέ είχε ένα γιο πανέμορφο, ο οποίος είχε κάνει καριέρα τραγουδιστή στη δεκαετία του 80. Θεωρείται ο Ρουβάς, ας πούμε, της Ιταλίας. Μεγάλη μορφή η Μποζέ και πάρα πολύ όμορφη. Αλλά είναι ωραίο ότι όλα αυτά έρχονται με έναν τρόπο που διαμορφώνουν έναν άνθρωπο και γίνεται αλλιώτικος μέσα από αυτά τα οποία φυσιολογικά εμείς τα καταδικάζουμε. Δηλαδή το φωτορομάντζο, το οποίο το ιταλικό φωτορομάντζο το έχουμε και εμείς φάει πάρα πολύ από το ρομάντζο, το ντομινό, όλα αυτά τα περιοδικά που βγαίνανε, με πρωταγωνιστές ηθοποιούς, τον Τζάνι Μοράντι θυμάμαι να παίζει σε τέτοια πράγματα, να κάνει το φαντάρο συνήθως. Αλλά εκείνη αλλάζει κάτι άλματα για το περιβάλλον που ζει. Ναι. Εντάξει, το κέντρο του βιβλίου είναι ακριβώς αυτό, δηλαδή μια άρνηση, μια άρνηση να συμμορφωθεί, ας πούμε, σε ένα νόμο που είναι ο επανορθωτικός γάμος, που ίσχυε μέχρι το 1975, που μπορούσες να παντρευτείς, δηλαδή, το βιαστή σου, αν σε ήθελε, γιατί μπορεί να μην σε ήθελε κιόλας, και στην περίπτωση αυτή παραγραφόταν το έγκλημα. Μάλιστα. Τώρα δεν θέλει αυτή. Αλλά αυτή λέει όχι. Δεν το ξέρω. Ναι. Και αυτό παραξενεύει τους πάντες, γιατί έχει προηγηθεί και κάποιο είδους αίσθημα. Δεν είναι ευνίδια, ας πούμε, το ευνηδιαστικό το επεισόδιο αυτό του βιασμού. Πάντως το γεγονός ότι μέχρι, Βαγγέλη, εμείς οι δύο ήμασταν 20 χρονών, υπήρχαν επανορθωτικοί γάμοι. Ναι, για φαντάσου. Δείχνουν δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι είμαστε μεγάλοι, πάρα πολύ μεγάλοι άνθρωποι. Πια είμαστε βέκοι, πολύ βέκοι. Το άλλο είναι όμως ότι είναι κάτι που δεν θα σταματώ να το παρατηρώ, ας πούμε, και να το διατυπώνω. Το πόσο δρόμο έχουμε κάνει. Τι δρόμο έχουμε διανύσει, έτσι, μέσα σε αυτά τα χρόνια της βιολογικής μας ζωής. Μπορεί τώρα κάποιος σε μια από τις χώρες τις δικές μας να διανοηθεί επανορθωτικό γάμο και να είναι γραμμένο στο νόμο. Και είναι από τα πράγματα τα οποία τα έχουμε ζήσει εμείς, αλλά στους καινούριους φαίνονται πάρα πολύ παλιά. Όπως εμείς ζήσαμε λίγο μετά τον πόλεμο, όταν το σκέφτομαι. Ο αδερφός μου είναι γεννημένος το 50, το 49 είχαμε εμφύλιο. Εντάξει. Ναι, δηλαδή, μια άλλη χρονιά γεννήθηκε. Αλλά μας γινόταν κάτι πάρα πολύ μακριά. Ναι, γιατί οι άνθρωποι δεν μιλούσαν πολύ.
ήθελαν να ξεχάσουν όλες αυτές τις εμπειρίες και κοιτούσαν μπροστά στην ειρήνη και στην πρόοδο. Στην πραγματικότητα είμαστε μετεμφυλιακά παιδιά. Ναι, βέβαια. Άμεσα. Δηλαδή, αν σκεφτείτε 5, 6, 7, 8, 10 χρόνια για σένα, η απόσταση είναι ελάχιστη. Βέβαια. 10 χρόνια, δηλαδή πριν από 10 χρόνια, είναι παρούσα η κατάσταση. Βέβαια. Επίσης, έχουμε θείους, είχαμε δηλαδή, γιατί τώρα δεν ζουν, οι οποίοι ίσως είχαν γεννηθεί στο τέλος του πρώτου παγκοσμίου πολέμου. Βέβαια. Εγώ θυμάμαι να κάνουμε διακοπές στη Τζιά και να είναι ένας θείος ο οποίος είχε γεννηθεί τον 19ο αιώνα, την τελευταία χρονιά, αλλά ήταν το 19ου αιώνα. Και το είχαμε ότι είναι κάτι σαν να είναι... Δεν έχει πολύ μεγάλη σημαντικότητα πότε έχεις γεννηθεί για να είσαι του 19ου αιώνα. Μπορείς να είσαι κάλλιστα του 19ου αιώνα και να έχεις γεννηθεί στον 21ο. Και έχουμε τέτοιους ανθρώπους. Ναι, ειδικά ναι, ναι. Στην Ελλάδα έχουμε τέτοιους ανθρώπους που ναι, το ξέρω, δεν έχουν αλλάξει αιώνα. Να ρωτήσω τώρα κάτι που... Είναι δικό μου ερώτημα σε σχέση με τη συγγραφέα, με τον συγγραφέα και αυτό το οποίο κάνει. Υπάρχει περίπτωση να αλλάξεις ρότα, δηλαδή να δυναμώσει τόσο πολύ ο ήρωάς σου, ενώ έχεις προγραμματίσει, ας πούμε, ότι η Κοντσέτα θα φύγει, να πάει να παντρευτεί τον Πάμπλο στην Αργεντινή. Αλλά αποκτάει τόση δύναμη που λες, όχι, θα γυρίσει πίσω. Ενώ στο μυαλό σου είχες ότι θα φύγει. Υπάρχει τέτοια περίπτωση, αλλάζει. Αλλά νομίζω ότι σε όλους τους συγγραφείς αυτό κάπως εξελίσσεται καθώς γράφουμε. Δεν είναι γραμμένο στην πέτρα, ας πούμε. Δεν είναι γραμμένη στην πέτρα η ροή της πλοκής. Μπορεί να αλλάξουν κάποια τέτοια πράγματα. Δεν θυμάμαι αν συνέβη τώρα σε αυτό το βιβλίο κάτι τέτοιο. Αλλά έχουν συμβεί ανατροπές κατά τη διάρκεια της συγγραφής. Δηλαδή, θα το λέγαμε ότι μερικές φορές οι ήρωες ανεξαρτητοποιούνται, αλλά δεν είναι αλήθεια. Είναι ένα σχήμα που χρησιμοποιούμε για να πούμε ότι αλλιώς το είχα προγραμματίσει και τελικά το αναπρογραμμάτισα, ας πούμε. Μπορούν να συμβούν αυτά. Επίσης, κατά τη διάρκεια της συγγραφής, η οποία δεν είναι ένα απόγευμα, είναι μια χρονική περίοδος αρκετά εκτεταμένη, συμβαίνουν διάφορα στη ζωή μας. Έτσι, σκεφτόμαστε πράγματα, έχουμε άλλες εμπειρίες κτλ. Και αυτό επηρεάζει το γράψιμο. Εσύ έχεις ένα προνόμιο, γράφεις ιστορίες και έχεις το disavantage ότι δεν τις διαβάζεις όπως τον αναγνώστη. Δεν έχεις μπροστά σου μια ιστορία που θες να δεις πώς θα εκτεληθεί. Όταν περνάει σε ο καιρός και διαβάζεις ένα βιβλίο που έχεις γράψει πριν από καιρό, έχεις τη χαρά του αναγνώστη. Όχι, δεν διαβάζω ποτέ παλιά. Δεν διαβάζεις ποτέ. Με ποια είναι πληπισία. Κλείνεις. Το θεωρείς ότι δεν είναι καλό ή είναι μια κλεισμένη σχέση. Δεν είναι καλό. Ναι. Δεν είναι όπως το έγραφα τώρα, ας πούμε. Ναι. Τώρα, αν κάνω αυτό που λες και ανακαλύψω, ας πούμε, κάτι άλλο, θα ήταν μεγάλη ευτυχία για μένα, η αλήθεια είναι. Ναι. Αλλά δεν το δοκιμάζω. Δεν είναι καλή ιδέα, δηλαδή, να κοιτάζει κανείς πίσω τα γραπτά του. Διότι βλέπει τις αδεξιότητες, έτσι, τα λάθη. Επίσης, μην ξεχνάς ότι οι περισσότεροι συγγραφείς δηλαδή, είναι αυτοδίδακτοι. Τι σημαίνει είναι αυτοδίδακτοι? Ότι μέσα από τα βιβλία τους μάθαν να γράφουν. Ναι, ναι, εξελίσσονται. Οπότε, ξέρω. Ο ενθουσιασμός της πρώτης γραφής και η ωριμότητα των τελευταίων μπορούν να συγκριθούν, δηλαδή ότι αν υπήρχε να βάζεις και την ωριμότητα και τον ενθουσιασμό, θα έκανα το αριστούργημα που δεν έχει γραφτεί ακόμα. Ενθουσιασμός υπάρχει για το κάθε βιβλίο. Υπάρχει και περισσότερο... Δηλαδή εγώ τώρα δεν ξέρω αν ισχύει για όλους, έχω και περισσότερη αυτοπεποίθηση. Επίσης, έχω και περισσότερη επίγνωση των ορίων. Άρα υπάρχουν και μέρες κατά τη διάρκεια της συγγραφής που πιστεύω ότι κάνω ένα μηδενικό, ας πούμε, και ότι πρέπει να αλλάξω επάγγελμα αμέσως, ας πούμε. Το παθαίνω πάντα. Και μου περνάει μετά από λίγο καιρό, τα πράγματα φτιάχνουν με το γράψιμο, τα πάω καλύτερα, ας πούμε, και κάπως έτσι διατηρούμε, ας πούμε, μέσα στο πλαίσιο του συγγραφιλικίου. Αυτό το διάστημα υπήρχε περίπτωση να διαρκέσει παραπάνω, δηλαδή η μαύρη
μέρα να γίνει μαύρη περίοδος. Προς το παρόν έχει διαρκέσει ελάχιστο χρονικό διάστημα, κατά το οποίο εκφράζομαι σε φίλους και τα λοιπά και το λέω και θυμούνται ότι το έχω ξανακάνει, το έχω ξαναπάθει, που εγώ δεν το θυμάμαι. Ναι. Και λένε, καλά, θα τα πούμε σε μια εβδομάδα. Και πράγματι κάπως μου περνάει, αλλά είναι μια κρίση, ας πούμε, τι μπορεί να κολλήσει η ιστορία μου, να κολλήσει κάπου το πράγμα. Το βράδυ δουλεύει το μυαλό σου στην ιστορία. Ναι, βέβαια, το βράδυ δουλεύει, ναι. Το πρωί δηλαδή, πραγματικά, καλή ερώτηση. Το πρωί την ώρα που ανοίγω για να σε ακούσω, έχω και διάφορες εικόνες από όνειρα και... Που σου έχουν λύσει τα προβλήματα που δεν μπορούσες. Ναι. Χαρά έχεις όταν πιάνεις το βιβλίο που έχεις γράψει. Το ναι. Έχεις φτάσει, το χαρά. Αλλά μόλις το παραδώσω, όπως είπα και στην αρχή, πας στο επόμενο. Ναι, δηλαδή έχει κλείσει, έχει τελειώσει για μένα. Δεν την παρακολουθώ δηλαδή την πορεία του μετά ως αντικείμενο, ας πούμε, σε ένα βιβλιοπωλείο. Δεν είναι κάτι που με απασχολεί. Τα έχεις τα βιβλία σου όλα στη σειρά? Όχι. Όχι. Καμιά φορά ζητάω από τον εκδοτικό οίκο και μου λένε, μα καλά, τι γίνεται. Γιατί θέλω να δώσω κάποιο, μερικές φορές δίνω κάποιο βιβλίο σε κάποιον που γνωρίζω και μιλάμε για κάτι που έχω, ας πούμε, διαχειριστεί σε κάποιο βιβλίο. Ναι. Όχι, δεν τα έχω στο σπίτι. Όχι, δεν έχω. Αναγνώστης άλλων είσαι? Πολύ, βέβαια. Σε επηρεάζουν? Ναι, βέβαια. Και στον τρόπο γραφής. Και με επηρεάζουν, βεβαίως. Και είμαι γενικά άνθρωπος θαυμαστής. Γίνομαι θαυμαστής, ας πούμε. Όχι, δεν θα έλεγα εύκολα, αλλά γίνομαι θαυμαστής. Δηλαδή, ανεφόρον, ας πούμε. Γίνομαι γκρούπι σε συγγραφείς, όπως γίνομαι σε μουσικούς. Γίνομαι γκρούπι. Αυτή την εποχή είσαι? Εντάξει, δεν έχω βρει κάτι καινούριο, αλλά αυτούς που αγαπάω, ας πούμε, τους αγαπάω. Τους έχεις συναντήσει κάποιον από αυτούς? Όχι. Εσένα θέλουν να σε συναντήσουν άνθρωποι που σε έχουν διαβάσει και λένε να σε δούμε από κοντά? Καλά, εγώ δεν είμαι διασημότητα, ας πούμε, είμαι τοπικής εμβέλειας, ας πούμε. Δεν έχουν μεταφραστεί βιβλία μου, δεν ξέρει. Ναι, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που παρακολουθούν. Φαντάζομαι, εντάξει. Γιατί εγώ όταν ήμουν νεότερη, ας πούμε, ήθελα να συναντήσω μερικούς ανθρώπους και να τους ρωτήσω για τα βιβλία τους που μου είχαν αρέσει και τα λοιπά. Όχι ότι αυτό συνέβη, δεν συνέβη. Αλλά θα μου άρεσε. Ναι, αυτό. Το τελευταίο βιβλίο που γράφεις, το θεωρείς ότι είναι το καλύτερο ή θα το κρίνεις ή δεν το κρίνεις καθόλου? Με έναν τρόπο, δεν είναι ακριβώς το καλύτερο, δεν είναι, ας πούμε, το πιο αγαπημένο μου, γιατί υπάρχει το πιο αγαπημένο μου, είναι άλλο, αλλά οπωσδήποτε είμαι πιο καλός συγγραφέας από ό,τι ήμουνα. Νομίζω πως αν νιώσω ότι δεν είμαι, το έχω πει πολλές φορές βέβαια και μπορεί να ακούγεται, ας το πούμε, ψεύτικο, αλλά δεν είναι ψεύτικο. Αν νιώσω ότι γράφω ένα βιβλίο το οποίο είναι κατώτερο, ας πούμε, από αυτά που έχω γράψει και που δεν αντιστοιχεί στις δυνατότητες που πιθανώς έχω, δεν θα το εκδώσω. Δεν έχει υπάρξει την περίπτωση. Έχει υπάρξει. Έχει υπάρξει. Ναι. Το πέταξα στον κάδο της ανακύκλωσης είναι. Α, μάλιστα. Κάθεται εκεί. Ναι. Δεν το βελτίωσαν τα βράδια σου? Δεν. Ήταν, πώς το λένε, ανεπανόρθωτη η ζημιά του. Μια κακή εκκίνηση βιβλίου μπορεί να βελτιωθεί στη διάρκεια της συγγραφής ή μια κακή εκκίνηση είναι για τον κάδο? Όχι, πρέπει να πετάμε, Βαγγέλη. Τα πράγματα δεν διορθώνονται. Κόβονται όπως στο χειρουργείο. Να σε ρωτήσω κάτι, Σώτη. Έχεις γράψει, δηλαδή, από νεοτάτη όταν ήσουν, έγραφες. Τι είναι αυτό, δηλαδή,
ποια είναι αυτή η δύναμη που οθεί έναν άνθρωπο όχι να γράψει, να σκεφτεί ότι γράφοντας αποκόβουμε από μια επαγγελματική εξέλιξη, θα μπορούσα να γίνω γιατρός, να πάω στην τράπεζα, να... αλλά επειδή εγώ δίνομαι σε αυτό το πράγμα, τα σταματάω όλα αυτά, δεν ξέρω που θα μου βγει, αλλά με τραβάει τόσο πολύ που αυτό νιώθεις έτσι, είναι ότι μπορεί να αλλάξω στην πορεία. Δίνεσαι δηλαδή ολοκληρωτικά, έχεις αποφασίσει αυτό ότι... Αυτό ήθελα να κάνω. Αυτό ήθελα να κάνω από μικρή. Και το δήλωνα. Το δήλωνα, ναι. Όχι, ήταν θέμα περιβάλλοντος ή εντάξει, το περιβάλλον το αποδεχόταν αυτό. Mm-hmm. Αλλά δεν ήξερα βεβαίως πώς γίνεσαι συγγραφέας. Και ούτε υπήρχε κάποια καθοδήγηση γι' αυτό. Η καθοδήγηση επαγγελματική ήταν επιστημονική. Ας πούμε, τύπου, όπως συμβαίνει συνήθως, ας πούμε, στις οικογένειες και στο σχολείο. Αλλά αυτό ήθελα να κάνω και προσπαθούσα να το κάνω με διάφορους τρόπους, δηλαδή άρχισα να δουλεύω σε εφημερίδες, να σπουδάζω διάφορα πράγματα, ας πούμε, που, όπως η ιστορία, ας πούμε, που με βοήθησαν πολύ στη συγγραφή. Και γενικά χρειάστηκε μια μαθητεία πάνω στην ίδια τη συγγραφή για να γίνω συγγραφέας. Δεν έγινα συγγραφέας από το πρώτο βιβλίο, δηλαδή, ούτε δήλωσα συγγραφέας από το πρώτο βιβλίο. Είπα, έχω γράψει ένα βιβλίο και θα δούμε αν θα γράψω δεύτερο και τι θα λέει το δεύτερο. Και κάπως έτσι εξελίχθηκαν τα πράγματα. Τοποθετείς το βιβλίο σου σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον που θέλει δουλειά για να το καταγράψεις. Είναι ταυτόχρονα και βοηθητικό. Δηλαδή, έχεις ένα περιβάλλον και ξέρεις πού θα κινηθείς. Ναι, είναι και βοηθητικό. Έχει σχέση και με τη ζωή μου και με το χαρακτήρα μου. Δηλαδή, στο ότι έχω ζήσει σε διάφορες πόλεις, σε διάφορα περιβάλλοντα. Και επίσης, στο ότι έχω μια τρομερή δυνατότητα ένταξης στα περιβάλλοντα αυτά. Δηλαδή, όπου και να ζω και να μην ξέρω τη γλώσσα και τα λοιπά, την άλλη μέρα θα έχω γραφτεί σε δύο συλλόγους, θα έχω κάνει επαφές με τους γείτονες. Δηλαδή, θα έχει γίνει ένα πράγμα το οποίο θα μοιάζει με σπίτι. Το οποίο δεν γίνεται επί τούτου, είναι θέμα χαρακτήρα. Δεν γίνεται, ναι, είναι θέμα χαρακτήρα. Ναι, είναι μια δυνατότητα, ας πούμε, εγκατάστασης οπουδήποτε, ας πούμε, και επιβίωσης. Τρομερής επιβιωτικότητα. Σαν τις κατσαρίδες. Τώρα που έκλεισες με τη Σικελία, το επόμενο ταξίδι, το περιβάλλον στο οποίο θα ενταχθείς, το έχεις έτοιμο, το έχεις γραμματίσει? Το επόμενο βιβλίο δεν θα είναι ακριβώς μυθιστόρημα, θα μοιάζει με ένα βιβλίο που έχω γράψει παλιότερα και είχε τίτλο «Αστραφτερά παιδεία» και θα έχει μέσα ιστορίες, σκέψεις και τέτοια. Σκέψη γύρω από τη μουσική, από το rock and roll δηλαδή. Θέλω να κάνω μια επιστροφή στα πράγματα με τα οποία, για τα οποία έγραφα πριν από 40 χρόνια. Αυτά τα οποία έγραφες πριν από 40 χρόνια είχαν συγκεκριμένους αποδέκτες και φαντάζομαι ότι εισέπρατες το πώς το αποδέχονταν. Οι τωρινοί είναι περισσότεροι, είναι πιο έντονοι, πιο όριμοι. Το κοινό, δηλαδή, που σε διαβάζει τώρα, βλέπεις να έχει διαφορά με το κοινό με το οποίο ξεκίνησες την επαφή? Εντάξει, όλοι μεγαλώσαμε μαζί κάπως. Τότε ήμασταν νέοι. Τώρα... Εντάξει, καινούριο κοινό, δεν μπορεί. Κάποιο καινούριο υπάρχει, δηλαδή, έρχονται διάφοροι και λένε «Είστε οι αγαπημένοι συγγραφές της γιαγιάς μου», ας πούμε. Μάλιστα. Δεν λένε της γιαγιάς μου, λένε της μαμάς μου, αλλά εννοούν της γιαγιάς μου. Συμβαίνουν αυτά. Έχει αλλάξει και το κοινό, έχει αλλάξει και ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι διαβάζουν. Έχει αλλάξει και ο τρόπος με τον οποίο διαβάζω εγώ ίδια, βέβαια. Διότι διαβάζω ηλεκτρονικά, διαβάζω αποσπασματικά. Δεν είμαι ο αναγνώστης που ήμουν. Mm-hmm. Κανείς δεν είναι ο αναγνώστης που ήταν, πιστεύω. Και δεν ξέρω πού θα μας οδηγήσει και σε τι θα φτάσουμε μέσα από αυτό. Αν θα φτάσουμε, δηλαδή, σε μια γενικευμένη αμάθεια, σε ακραίες γνώμες, ας πούμε, ή σε γνώμες χωρίς γνώση, δεν ξέρω. Πάντως, καλό δεν μου πολύ φαίνεται. Ένα βιβλίο που δεν είναι βιβλίο, που δεν το ξεφυλίζεις, δεν το νιώθεις, που το προσπερνάς πιο εύκολα από τη μία σελίδα.
αυτό δεν απομακρύνει από την ουσία ενός συγγραφικού έργου. Mm. Δηλαδή το ηλεκτρονικό βιβλίο, το οποίο είναι μια χαρά, αλλά δεν έχεις αυτή την αίσθηση, δεν έχεις την άμεση επαφή με το συγγραφέα. Φυσικά. Αλλά εντάξει, είναι μια παγίδα στην οποία έχουμε πέσει. Έχει σχέση και με την ταχύτητα του τρόπου της ζωής. Το ότι το βιβλίο είναι κάπως αργό. Ας πούμε, το χάρτινο βιβλίο είναι μια αργή διαδικασία. Ενώ το ηλεκτρονικό πηδάς και μερικές σελίδες. Ναι. Αλλά η κάθε λέξη που έχει τοποθετηθεί στο χάρτινο έχει αξία. Δεν την προσπερνάς. Στο άλλο νομίζω ότι εσύ έχεις καθίσει, έχεις παιδευτεί, έχεις βρει να ταιριάσεις σωστά την πτώση και να βάλεις τη σωστή αναφορά και ξαφνικά έρχεται όλος και κάνει ένα τσακ και φεύγει. Στο βιβλίο είναι εχμάλωτος του συγγραφέα. Εκεί είναι εχμάλωτος της ταχύτητας. Κοίτα, εγώ έχω εδώ βιβλία από τότε που ήμουν έφηδη και τα ανοίγω και έχουν σημειώσεις με μικρά-μικρά καλλιγραφικά γραμματάκια που μοιάζουν να είναι ενός άλλου ανθρώπου. Που ήξερε πολλά πράγματα και που τα ξέχασε. Που έγινε χαζός. Ναι. Δηλαδή, φαίνεται σαν εκείνη την εποχή να μελετούσα το κάθε βιβλίο με υπογραμμίσεις, με ένα σωρό παραπομπές κτλ. Και τώρα διαβάζω σαν τα φωτορομάτζα της Κοντσέτα. Ναι, για να επιστρέψουμε στο βιβλίο. Η Κοντσέτα... Είπαμε πολλά για εκείνη, για τον αστυνομικό, ο οποίος έχει βαλθεί να λύσει μόνος του, που δεν γίνεται, το θέμα το μεγάλο της μαφίας. Αυτό είναι ένας μοναχικός καβαλάρης καταδικασμένος από την αρχή. Και επίσης θα ήθελα ένα εντυπωσιακό στοιχείο για μένα, είναι ότι βάφει το αυτοκίνητο σαν να είναι κάρο. Αυτό σαν σκηνή είναι... σουρεαλισμός, αλλά ταυτόχρονα είναι πάρα πολύ δυνατός. Είναι αναρχικός με έναν τρόπο. Πώς? Έχει, ο De Matteis έχει στοιχεία αναρχικά. Ναι. Είναι δηλαδή ένας ήρωας, ας πούμε, που δεν θα μπορούσε να γεννηθεί σε οποιοδήποτε περιβάλλον. Και είναι και ένας λόγος που διάλεξα τη Σικελία. Γιατί ήθελα δηλαδή να είναι κάποιος που να μοιάζει με το Φαλκόνε, ας πούμε, να μοιάζει με αυτούς που τελικά θυσίασαν τη ζωή τους για τη μαφία, στον πόλεμο εναντίον της μαφίας. Αλλά που να μην είναι άνθρωπος, ας πούμε, του κατεστημένου, ας πούμε. Και έφτιαξε αυτό το όνειρο, ο οποίος έχει διάφορες συνήθειες, ας πούμε, όπως παρακολουθεί τα πουλιά. Και έχει και αυτός βάρη από το παρελθόν, ας πούμε, τα οποία τον βασανίζουν. Και ξέρει ότι έχει έρθει στη Σικελία στην πραγματικότητα για να πεθάνει, ότι θα ιτηθεί δηλαδή από τη μαφία. Ότι δεν... Προετοιμάζεται, το έχει σίγουρο. Είναι μια πολύ συγκινητική στιγμή. Που η Κοντσέτα ετοιμάζεται να φύγει, να πάει να παντρευτεί κάποιον που δεν τον έχει γνωρίσει για να φύγει από τον τόπο της. Της λέει αυτός ότι ζει σε ένα μέρος που έχει ένα πουλί συγκεκριμένο και το πρώτο που σκέφτεται είναι τι κρίμα που δεν είναι ο De Matteis να του μιλήσω για αυτό το πουλί. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό που δείχνει πόσο ενωθήκανε αυτοί που εσύ δεν τους δείχνεις καν να ενώνονται. Δηλαδή, πώς να σου πω, είναι δύο παράλληλες αφηγήσεις, αλλά. Όταν φτάνει κάποιος να φεύγει, να πάει να παντρευτεί και σκέφτεται ότι τα πουλιά, τι κρίμα που δεν τα είδε ο αστυνομικός διευθυντής, είναι τόσο πλημμυρισμένη από συγκίνηση αυτή τη στιγμή. Έχει τέτοια το κομμάτι. Έχει επηρεάσει πολύ ο De Matteis στην Κοντσέτα, ναι, με τον τρόπο του. Ναι, συνέχεια έχει αναφορές. Είναι πολύ περίεργος. Αλλά και αυτός έχει επηρεαστεί από την καλοσύνη που δείχνει η Κοντσέτα, από μια απλή και αλλά καθαρή σκέψη που έχει. Δηλαδή, όπως είπα στην αρχή, ο ένας συμπληρώνει τον άλλον και παρότι τους χωρίζουν τα πάντα, μαθαίνει ο ένας από τον άλλον. Και υπάρχει ένα τραγούδι επίσης, το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό που υπάρχει. Το Vivere, finché c'è gioventù, perché la vita è bella, la voglio vivere. Το οποίο το πει και ο Έντσο Γιαννάτσι, να σου πω μέρ τελευταία. Καταπληκτικό τραγούδι. Αυτό είναι στο soundtrack του βιβλίου.
Ναι, είναι το soundtrack είναι πολύ σημαντικό, αλλά αυτό το τραγούδι είναι ακριβώς ο τρόπος που αντιμετωπίζουν τη ζωή. Ένα κομμάτι των Ιταλών, ο αισιόδοξος. Δηλαδή, εμείς έχουμε γράψει τραγούδια χωρισμού που είναι πω, τη χάλια. Το μόνο που είναι θα βάψω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Είναι... Αυτό ακριβώς λέει αυτό. Δηλαδή, ότι τι ωραία που είναι η ζωή τώρα που χωρίσαμε. Τώρα που μ' άφησες, λέει. Τι ωραία που νιώθω. Γιατί η ζωή είναι ωραία τώρα που θα είμαι χωρίς εσένα. Το λέω και μέσα στο βιβλίο. Ο εθνικός ύμνος της Ιταλίας, Βαγγέλη. Ναι, ναι. Παρότι τα λόγια είναι όπως όλων των εθνικών. Πατριωτικά, ναι, ναι, ναι. Αλλά η μουσική. Ναι. Σίγουρα. Βίβα. Ναι. Δεν είναι σαν να χορέψεις. Καμία συγκίνηση. Σαν αντένα είναι η μουσική. Τίποτα. Αντί να βάλεις το χέρι στην καρδιά όπως κάνουν όλοι σου και τα κάνεις έτσι. είναι έτσι ακριβώς. Είναι, μα όταν φανταστείς ότι ήρθαν να κάνουν πόλεμο κατάκτηση στην Ελλάδα και τα βασικά τους συστατικά πέρα από τα όπλα τα οποία χρησιμοποίησαν ήταν τα μαντολίνα. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι είναι τελείως. Μπορεί να λέμε ένα φάτσο να ράτσα το οποίο. Κατά κάποιο τρόπο ισχύει, ναι. Ναι, ναι, ναι. Αλλά το κομμάτι αυτό της ζωής που τη βλέπουν σαν να είναι ένα τραγούδι χαρούμενο είναι τελείως και περνάει μέσα σε αυτό το θλιβερό δηλαδή το τοπίο της Σικελίας που είναι θάνατη, είναι. Το τραγούδι ακούγεται, είναι το βίβερε. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Είναι γενικότερα... Πρέπει να απαντήσουμε, λες, εδώ στις ερωτήσεις. Νομίζω, αν έχεις ερωτήσεις, θα πρέπει να απαντήσεις. Ναι. Αυτό να τις δω. Με ρωτάει ο Βασίλης τι θα επέλεγα να σπουδάσω. Βασίλη, έχω κάνει επιδρομές σε διάφορες σπουδές. Δηλαδή, έχω αγγίξει πολλά πράγματα που με ενδιαφέραν, όπως, ας πούμε, και τη φιλοσοφία των μαθηματικών. Διάφορα που θα μπορούσα να έχω ακολουθήσει, επειδή με ενδιαφέραν πολύ, με ενδιαφέρει φυσική, ας πούμε, χημεία και όλα αυτά. Αλλά, εντάξει, επειδή μια ζωή έχουμε... Και πρέπει να κάνουμε κάποιες επιλογές. Αυτή η αμηχανία, δηλαδή η διαρκής αμηχανία της επιλογής, είναι ένα βάσανο. Και μπορεί να μας τραβάει από μια μεριά και από την άλλη κτλ. Πάντως, για να παρηγορηθώ, επειδή πέρασα και 5 χρόνια στη φαρμακευτική, στο φυσικομαθηματικό τμήμα, ας πούμε, της Αθήνας, με βοήθησε, νομίζω, για να παρηγορηθώ το λέω, δεν είμαι εντελώς σίγουρη, με βοήθησε αυτή η φίτηση, ας πούμε, γιατί νομίζω επηρέασε κάπως τη θετική σκέψη, την οποία θαυμάζω και θα ήθελα, ας πούμε, να υιοθετώ. Και έγινα κάπως διαφορετική από, ας πούμε, τους φιλολόγους ή τους ανθρώπους γενικά που ασχολούνται μόνο με τα γράμματα. Ας πούμε ότι αυτό βοήθησε. Και μετά βέβαια έκανα αυτά που έκανα με την ιστορία, ας πούμε, και εντάξει, η ιστορία έχει ένα κομμάτι, ας πούμε, επιστημονικό, ας πούμε, ας το πούμε. Και έχει και ένα κομμάτι όπου επικρατεί η αυθαιρεσία, ας πούμε, η αφήγηση. Η τελευταία δεκαετία ήταν οδυνηρή για τη χώρα μας, αλλά γίναμε καλύτεροι. Τι να πω, Βασίλη. Τι να πω, δεν ξέρω, ειλικρινά, δεν ξέρω. Μπορώ να πω για μένα ότι σίγουρα έγινα καλύτερος πολίτης, γιατί είχα πια... Έθεσε έναν έλεγχο στον εαυτό μου. Έθετα δηλαδή ερωτηματικά. Τώρα αυτό που κάνω είναι συμπεριφορά, ας πούμε, καλού πολίτη. Κάπως έτσι, ενώ παλιά μπορεί να ήμουν, μάλλον ήμουν, αλλά δεν το αναρωτιόμουν, ας πούμε, και δεν με τσέκαρα πάνω σε αυτό. Γενικώς δεν είχαμε καμιά παιδεία πολιτικής αγωγής. Το έχω παράπονο, δηλαδή, μέσα στη ζωή μας, ότι δεν είχαμε παιδεία πολιτικής αγωγής. Δεν μας έμαθαν τι πρέπει να κάνουμε σε σχέση με τους νόμους, σε σχέση με το δημόσιο χώρο. Όλες οι γνώσεις μας ήταν αποσπασματικές και επηρεάζονταν από το περιβάλλον, το μικροπεριβάλλον στο οποίο κινούμασταν. Τι έκανε δηλαδή ο Α, ο Β, ο Γ, καλούμασταν να κάνουμε και εμείς το ίδιο, που στην πραγματικότητα είναι μια νοοτροπία αγέλης. Δεν είναι ατομική.
Απλώς να πω ότι για να μην βιάζεσαι, δύο ζωές έχουμε. Οπότε, ναι, όπως είπα. Οπότε... Ναι, μην σε πιάνει άγχος. Βλέπεις κανένα μήνυμα, γιατί εγώ εδώ δεν μπορώ να προχωρήσω με κάποιον. Εγώ δεν μπορώ, έχω ένα θέμα γιατί είμαι... Α, είσαι στο... Και δεν έχω και ερώτηση, δηλαδή αν δεν υπάρχει κάποια ερώτηση εκ μέρους του κοινού, εγώ έχω 10 πράγματα τα οποία θέλω να τα λύσω, να που δεν μου τα λύσεις εσύ, θέλω να σκεφτώ περισσότερο την Κονσέτα. Είμαι σίγουρος πλέον ότι έχει γίνει γιατρός. Το βλέπω και στα μάτια σου, το ξέρεις και εσύ και δεν μας τα λέει. Μπορεί να ήθελε να γίνει και δικαστής. Α, ναι, δικαστής. Ήθελε να γίνει δικαστής ή νοσοκόμα. Mm. Έτσι δεν είναι. Δικαστής ή νοσοκόμα. Νομίζω ότι έγινε γιατρός. Δεν καλύφθηκε με την νοσηλεία. Πάντως το απολυτήριο σίγουρα θα το πήρε. Γιατί θα γίνανε αυτές οι εξετάσεις, οι ρημαδοεξετάσεις που λέμε για να πάρει το ρημαδό απολυτήριο, το οποίο το ήθελε τόσο. Διάφοροι άνθρωποι που το διάβασαν μου είπαν ότι ταιριάζει πολύ με αυτή την συζήτηση που έχει αρχίσει γύρω από την καινούργια συζήτηση, την ανανέωση, ας πούμε, μιας πολύ παλιάς συζήτησης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για την θέση των γυναικών μέσα στον κόσμο κτλ. Και ότι πέφτει σε ένα χρονικά, ας πούμε, σε ένα σημείο όπου το Me Too έχει αποκτήσει, ας πούμε, κάποια ορμή, κάποιο momentum. Το βιβλίο δεν γράφτηκε μέσα σε αυτή τη φασαρία, βεβαίως, ούτε έχει σχέση με την επικαιρότητα. Και όποιος έχει διαβάσει έστω και ένα-δύο από τα παλιότερα βιβλία, θα δει αυτή την προβληματική που έχω, δηλαδή τις θέσεις των γυναικών μέσα στον κόσμο χωρίς αγώνες. Δηλαδή, με την ατομική μετατόπιση και αυτό που είπα στην αρχή, με την ατομική εξέγερση. Έχω γράψει ένα βιβλίο με αγώνες, είναι η αλήθεια, που ήταν αφιερωμένο, ας πούμε, στον αγώνα των γυναικών για την ψήφο, το Άλμπατρος, αλλά και εκεί η ηρωίδα βρίσκει πρώτα την θέση της ως άτομο και μετά ως σουφραζέτα μέσα σε αυτό το κίνημα. Λέει, αναφέρατε ότι έχετε αγαπημένο βιβλίο, ναι, ποιο παρακαλούμε και γιατί, μάλιστα, η Ευγενία. Νομίζω ότι γράφοντας το λίγο από το αίμα σου, είχα αυτό που παθαίνει ο Ράτα ταν πλάν, ας πούμε, με τρομερή ιδέα και πέφτει μετά ξερός. Νομίζω ότι ήταν το καλύτερο βιβλίο που έχω γράψει. Για αυτό που ήταν, έτσι, για αυτό που ήταν. Δεν λέω ότι τα υπόλοιπα είναι χειρότερα, για να μην διαψευστώ σε σχέση με αυτό που είπα πριν, αλλά για αυτό που ήθελα να γράψω, νομίζω ότι ήταν αρκετά σούπερ εκείνο, ναι. Για αυτό που είμαι, ξαναλέω, έτσι, χωρίς φιλοδοξία, περισσότερο από αυτό που είμαι. Τα αστραφτερά παιδιά είναι βιογραφικά. Τι λες, Βαγγέλη? Τι είπες, Βαγγέλη? Τα στραφτερά παιδεία έχουν μέσα διάφορα αυτοβιογραφικά. Δεν σ' ακούω. Υπήρξε... Τώρα είχαμε ένα θεματάκι, νομίζω ότι λείπει. Μπορείς να συνεχίσεις. Ναι, αυτό. Αν ένα βιβλίο σας γινόταν κινηματογραφική ταινία, υπό ποιες προϋποθέσεις που εσείς θα θέλατε, ποιο θα επιλέγατε? Αχ, καλά, σιγά, Μάρια. Όλα τα βιβλία, επειδή όλα, νομίζω, χωρίς καμιά εξαίρεση, επειδή έχουν σκηνικά, ας πούμε, που δεν είναι το σήμερα, δεν είναι η Ελλάδα, ας πούμε, δηλαδή είναι κάπως ακριβές παραγωγές, δεν έχουν καμιά ελπίδα. Και δεν έχει γίνει και τίποτα. Δεν είναι ότι είχα καμιά πρόταση και έβαλα τρομερές προϋποθέσεις και δήθεν, ας πούμε, δεν έγινε τίποτα. Δεν υπήρξε στην πραγματικότητα καμία πρόταση. Κάνα δύο βιβλία έχουν ανέβει στο θέατρο.
από πολύ συμπαθητικούς καλλιτέχνες, αλλά δεν υπήρξε κάποια πρόταση για κινηματογραφική ταινία. Πάντως, πολλά θα μπορούσαν, ας πούμε, αν ήμασταν στο Hollywood, να γίνουν, ας πούμε, και το εργοστάσιο των Μολυβιών, και το Σάββατο βράδυ στην άκρη της πόλης, και το Άλμπατρος, και η φτωχή Μάργκο, πολλά, ίσως όλα. Και το Σικελικό Ηλίθιο, άνετα θα γινόταν. Θα έχει όλα έτοιμα. Είναι στημένο σαν ναι, γιατί έχουμε μεγαλώσει με τον κινηματογράφο και τις εικόνες. Και σκεφτόμαστε με αυτόν τον τρόπο, οι περισσότεροι συγγραφείς εννοώ που οι σημερινοί, φτιάχνουμε δηλαδή, φτιάχνουμε εικόνες. Τι άλλο. Δεν βλέπω. Πάντως, αυτό το βιβλιαράκι το διαβάζει κανείς μέσα σε 3 ωρίτσες. Το δικό μας, λες. Ναι. 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 Είναι... ύπουλο βιβλίο. Δηλαδή, πιστεύετε ότι για να διαβάσεις κάποιο βιβλίο πρέπει να φτάσεις σε κάποια ηλικία, γίνεται καλύτερη εμπειρία της ανάγνωσης. Και ναι και όχι, Βασίλη, γινόμαστε λίγο πιο δύσκολοι και λίγο πιο γκρινιάριδες με τα βιβλία και εμείς οι συγγραφείς έχουμε και μια επαγγελματική διαστροφή. Δηλαδή, διαβάζοντας ένα βιβλίο, μέσα στο κεφάλι μας, το διορθώνουμε. Και λέμε εδώ το λέει. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, ναι. Χάνεται η απόλαυση του διαβάσματος. Επίσης, μερικές φορές λέμε, είμαστε κάπως μικροπρεπείς, λέμε, μα πώς είναι δυνατόν να είναι τόσο διάσημος συγγραφέας και να γράφει τόσο κακά. Ναι. Το έχω πει πολλές φορές, για πολλούς. Να είναι τι μάπα, τι ναι. Μάπα. Συμβαίνει, ναι, συμβαίνει. Και δεν είναι επειδή είσαι μικροπρεπής. Είναι φαινόμενο. Και είναι ένα φαινόμενο το οποίο νομίζω ότι αντί να μικραίνει, μεγαλώνει. Είναι πολύ κακά πράγματα τα οποία γνωρίζουν μεγάλη δημοσιότητα. Και μερικές φορές, ναι, όσο πιο όσο χειρότερα είναι, τόσο τα βλέπεις να γίνονται και σύριαλ. Αυτά γίνονται. Δηλαδή, έχουμε δει κάποια βιβλία να γίνονται σύριαλ. Ευτυχώς το ίδιο κακά. Οπότε, να μην δούμε σύριαλ. Το τελευταίο θέλω να το δω ταινία στο Netflix με χρηματοδότηση της Σικελίας, γιατί δείχνει με το μάτι ενός ανθρώπου που έχει πολύ ενδιαφέρον. Δεν είναι, δηλαδή, είναι και μέσα, είναι ταυτόχρονα και με απόσταση, το τι ακριβώς συνέβαινε και πώς διατηρήθηκε η ζωή σε ένα μέρος που ήταν να πνιγεί στο αίμα, αλλά περιπτώσει σαν την Κοντσέτα ή σαν τον Τεματέης, τη βοήθησαν να διατηρηθεί. Ναι, όπως ήταν. Πάντως, ένα βιβλίο που μεταφράστηκε στα Ιταλικά και πήρε και ένα βραβιάκι στην Ιταλία, πούλησε 600 αντίτυπα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι, στην Ιταλία εννοώ, ναι, τα κινέζικα κουτιά. Οπότε καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά που λέμε περί Netflix είναι όνειρα και είναι και Ιούνιος, καλοκαιρινής νύχτας. Μάλιστα. Παλιά το λέγαμε χειρινής νυχτός που ήταν πιο κομψό, τώρα γίνεται καλοκαιρινής νύχτας, το οποίο ακούγεται και λίγο περίεργο για μας. Κάτι λέει ο Μάριος, το τέταρτο μέρος της τετραλογίας για τη Σοβιετική Ένωση. Θα εκτελήσετε στη Μόσχα, Μάριε, γιατί έχω την ιστορία ήδη στο μυαλό μου. Στην Εσθονία ακόμα δεν έχουν φτάσει, δεν έχω πετάξει, παρότι έκανα... αυτό πρέπει να σας το πω. Στο έλεγα στο τηλέφωνο, Βαγγέλη, ότι καθώς έγραφα το βιβλίο αυτό για τη Σικελία, κάναμε με τα ξαδέρφια μου στην Αμερική τεστ DNA. Α, μπράβο, ναι. Και βρέθηκα πάρα πολύ Ελληνίδα. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ σπάνια. Δηλαδή, τα ξαδέρφια μου βρέθηκαν κατά 54% Ιταλοί, επειδή ο μπαμπάς τους, δηλαδή όχι το σόι το δικό μας, ήταν από την Κεφαλονιά. Και εγώ βρέθηκα 88,5% Ελληνίδα. Και
Σαν, δηλαδή, σαν οι πρόγονοι μου να είχαν μια κατσίκα, ας πούμε, και μια γελάδα και να ζούσαν εκεί στη Φωκίδα, ας πούμε, και να μην είχαν καμιά περιέργεια και κανένα να πάνε πουθενά. Λοιπόν, ούτε πήγε κανείς να τους βρει. Τίποτα, δεν έγινε. Κεντρική Ελλάδα, πραγματικά. Αλλά το υπόλοιπο 2,5% ήταν Σικελία. Τι περίεργο, ε. Από τη Μάγνα Γκόρσια. Πριν το βιβλίο, μετά το βιβλίο. Κατά τη διάρκεια το κάναμε. Κατά τη διάρκεια του βιβλίου, κατά τη διάρκεια. Και επίσης, επειδή τώρα είπε ο Μάριος την Εσθονία, το DNA σου δείχνει και το ανθρωπολογικό γκρουπ. Και τα ξαδέρφια μου έχουν έρθει από την Αφρική, εγώ έχω έρθει από τις χώρες της Βαλτικής. Οπότε όλα εξηγούνται, έρχονται. Τέλειωσες με τη Σικελία, έχεις τώρα την υποχρέωση με τη Βαλτική, θα πρέπει να την εκπληρώσεις. Περιμένουμε. Τι πλάκα. Δύσκολο θα βρεις κάποιον από τη Βαλτική να μιλήσεις μαζί του. Με την Ιταλία ήταν λίγο πιο εύκολο. Να δείξουμε το βιβλίο, γιατί δεν το έχουμε δείξει. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το δούμε. Έχει ένα ωραίο εξώφυλλο από έναν, τουλάχιστον άρεσε σε εμάς, ας πούμε, στο εκτός Πατάκι, από έναν ζωγράφο άγνωστο του Παλέρμο το 1678. Με φοβερή λεπτομέρεια. Η Ιταλία της Αγίας Ροζαλίας. Η Ιταλία υπάρχει και μέσα στο βιβλίο. Αν κοιτάξετε τα παράθυρα, δηλαδή ένα παράδειγμα, τα οποία είναι πολύ μικροσκοπικά, είναι τέλεια. Είναι όλα ζωγραφισμένα με απίστευτη λεπτομέρεια. Ναι, είναι τρομερός πίνακα. Είναι ζωγραφική, αλλά είναι εκπληκτικό και έχει κόσμο όπου ζωντανεύει όλο το περιβάλλον και ταυτόχρονα μέσα έχει άλλο κόσμο που ζωντανεύει την ιστορία που διηγείται η Σότη. Αξίζει να πω κάτι στη Ρεβέκα. Ρεβέκα, δεν θέλω να προσβάλλω τους φιλολόγους οι οποίοι μου έχουν φερθεί όμορφα και είναι συμπαθητικοί και ήρωες στα σχολεία, αλλά δεν πιστεύω ότι οι σπουδές φιλολογίας μας κάνουν καλύτερους αναγνώστες. Μερικές φορές μάλιστα μας κάνουν κάπως σχολαστικούς, πώς να το έλεγα. Δεν μπορώ να γενικεύσω, αλλά νομίζω πως δεν μας βοηθάει η φιλολογική μελέτη στο αληθινό διάβασμα της λογοτεχνίας, έτσι. Αυτό που μας βοηθάει είναι περισσότερο ψυχικό, δηλαδή χρειάζεται συγκέντρωση. Και η συγκέντρωση είναι αυτή που μας λείπει στο σύγχρονο κόσμο. Στην Ελλάδα είναι ακόμα παραπάνω. Το μυαλό μας είναι κατακαιρματισμένο, ας πούμε, σε πολλά και διαφορετικά ενδιαφέροντα. Η έλλειψη συγκέντρωσης είναι χαρακτηριστικό περισσότερο της φυλής που εκπροσωπείς κατά ένα μεγάλο ποσοστό. Ξαναπέστω μου αυτό που είπες. Λέω, η έλλειψη συγκέντρωσης είναι χαρακτηριστικό της φυλής που εκπροσωπείς σε τόσο μεγάλο ποσοστό. Γενικά πιστεύω ότι το κλίμα, αυτό το κλίμα που έχουμε, να. Και μοιραζόμαστε με άλλους λαούς της Μεσογείου, δεν βοηθάει στη συγκέντρωση. Ναι. Ο χειμώνας βοηθάει στη συγκέντρωση. Για τους προφανείς λόγους. Έχει άλλα θέματα, έχει άλλα προβλήματα. Ναι. Αλλά όπως έλεγε και ο Μπουνιουέλ, ο οποίος ήταν Ισπανός, η βροχή κάνει τα μεγάλα έθνη. Μπορεί να ακούγεται, ναι, να μην ακούγεται κολακευτικό για μας. Έχει όμως μια αλήθεια. Ναι. Ναι, τώρα που το σκέφτομαι, σήμερα έβραξε, αλλά έβραξε λίγο, δεν θα μεγαλώσουμε όσο έφερε. Ήταν μπόρα. Ναι, ήταν μια μπόρα και με μπόρες έχουμε ζήσει εδώ που τα λέμε. Σου έχει γεννηθεί επιθυμία να εκφραστείς με άλλο τρόπο. Δηλαδή, να ζωγραφίσεις ή να γράψεις ποίηση. Αχ! Νομίζω ότι είμαι ο μοναδικός Έλληνας που δεν έχει γράψει ποτέ ποίημα στη ζωή του. Α, ναι. Ναι. Μέχρι και η κομμότρια της μαμάς μου, θυμάμαι, η κυρία Πίτσα, όταν πήγαινε η μαμά μου στο κομμωτήριο, την υπέβαλε στη δοκιμασία των ποιημάτων της. Τα έβγαζε από το σιρτάρι και τις διάβαζε ποίηματα. Για να στα προωθήσει, να τα δώσει στο ρέμο. Όχι, γενικά. Ναι. Αλλά ήθελε απλώς να έχει κοινό. Ναι. Όχι, δεν έχω κανένα ταλέντο απολύτως.
καλλιτεχνικό. Δεν είμαι καν καλλιτεχνική φύση, δηλαδή. Θα μπορούσα να έχω κάνει άλλα πράγματα στη ζωή. Δηλαδή, να μην έχω γίνει συγγραφέας δεν είναι κάποια μοίρα, ας πούμε, ή κάποιος προορισμός. Σίγουρα. Πολλούς παράλληλους δρόμους θα μπορούσα να έχω ακολουθήσει. Αλλά δεν έχω κάποιο ταλέντο. Αυτό με την ποίηση είναι απογοητευτικό. Νομίζω ότι δεν είσαι τόσο Ελληνίδα όσο νομίζεις. Δηλαδή, το DNA μπορεί να ψεύδεται. Νομίζω ότι δεν υπάρχει Έλληνας που να μην έχει... Είναι αλήθεια, αλλά επίσης, εντάξει, παλιότερα διάβαζα ποίηση πολύ και εκτιμώ μερικούς ποιητές τρομερά, αλλά το γεγονός ότι έχουμε διαπρέψει στην ποίηση, όχι τόσο στην πεζογραφία, νομίζω ότι δίνει κάποιες πληροφορίες για το ταμπεραμέντο μας. Ναι. Έτσι, δηλαδή, στο ότι δεν έχουμε δομή στη σκέψη, δεν έχουμε εμπιστοσύνη στον ορθολογισμό, είμαστε λίγο οκνηροί, το μυθιστόρημα θέλει περισσότερες ώρες, ας πούμε, ανθρωπόρες. Ναι. Δεν θέλω τώρα να κατηγορήσω τους ποιητές, θα με βρίσουν κιόλας. Ναι, μην ανοίξουμε. Να μην ανοίξουμε τώρα. Ναι, μην ανοίξουμε. Ναι, με τους ποιητές. Οπότε, ναι, να το κρατήσουμε σε εμάς, ότι είναι προσωπικό, ότι εσύ δεν εκφράζεσαι μέσα από την ποιήση. Αλλά έχεις δίκιο σε αυτό. Είναι στο ποδόσφαιρο, για παράδειγμα, θα μου πεις ότι φαίνεται τελείως άσχητο, δεν είναι. Στο ποδόσφαιρο δεν μπορούμε να παίξουμε επιθετικού, δεν βγάζουμε ανθρώπους επιθετικούς που θέλει παραπάνω τσαλίμια, θέλει περισσότερο μυαλό και έλεγχο της μπάλας. Βγάζουμε καλούς αμυντικούς. Δηλαδή αυτοί που κάνουν καριέρα οι Έλληνες. Ενδιαφέρον αυτό, δεν το ήξερα. Είναι αμυντικοί. Δεν είναι από το κέντρο και μπροστά. Δεν έχουμε τέτοιους παίχτες. Δεν βγαίνουν από την Ελλάδα τέτοιοι παίχτες. Είμαστε να αποφρούν. Γιατί έχουμε αυτό το σύμπλεγμα της ανωτεροκατωτερότητας, ας πούμε, που μας έχει μείνει. Είμαστε αμυντικοί και εδώ λέει ο Τάσος κάτι που συνδέεται κάπως. Πώς καταλαβαίνει κάποιος ότι δεν είναι αρκετά δυνατός για να ζήσει στο εξωτερικό? Τάσο, θα απαντήσω αφοριστικά. Όταν κάποιος αρχίζει και παραπονιέται για τον καιρό, ότι στο Λονδίνο βρέχει, στο Παρίσι δεν κάνει, ας πούμε, τις ωραίες μας τις λιακάδες, που δεν είναι για... Δεν, όχι. Θέλω να πω ότι όταν πας σε μία άλλη χώρα, που την Ευρώπη δεν πρέπει να τη βλέπουμε σαν άλλη χώρα, πρέπει να τη βλέπουμε σαν την πατρίδα μας, η οποία είναι, δεν μπορείς να κουβαλήσεις όλα τα μπαγκάζια, ας πούμε, από την πατρίδα, μαζί με τα φαγητά της μαμάς, ας πούμε, γιατί αυτά τα κουβαλάνε πολύ, όλη την οτροπία και το μετεωρολογικό δελτίο μαζί, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και κάπου αυτό πολλούς τους επηρεάζει αρνητικά. Δηλαδή ξυπνάνε κάθε πρωί και τρέχουν στο παράθυρο να δουν αν λάμπει ο ήλιος. Ή το πιστεύω. Ούτε λάμπει, ναι, ένα χώρια. Όχι, έτσι δεν μπορούμε να ανοίξουμε κάπως τα σύνορα του μυαλού μας. Μου λύνεις ένα μεγάλο θέμα που είχα τώρα. Βρίσκεται μπροστά μου ένας καινούριος κόσμος, δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Αλλά με λίγες κουβέντες το κατάλαβα. Δηλαδή, μου δημιουργούσαν αμέσως απόσταση οι άνθρωποι που μου λέγανε ότι στη Βενετία βρωμάνε τα κανάλια. Δεν έχουν βρωμήσει ποτέ. Δηλαδή, και το λέω στα αλήθεια. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που ακούω. Δεν σου ερχόταν η Βενετία. Τι μπόχα στη Βενετία. Ποτέ δεν υπήρχε μπόχα στη Βενετία. Μα είναι δυνατόν να πει κανείς τέτοιο πράγμα για τη Βενετία? Ναι, δηλαδή από όλο αυτό να σου μείνει ότι δεν έχει καλές πίτσες καναδέζικες και δεν έχει και βρωμάνε τα κανάλια. Αλλά μπράβο, γιατί ήρθε η λάμψη τώρα αυτή τη στιγμή. Με βοήθησες να το καταλάβω. Γενικότερα μου αρέσει πάρα πολύ να διαβάζω. Καταλαβαίνω πράγματα τα οποία δεν είχα τη δυνατότητα να μόνο Και σε αυτό πόσο το βιβλίο, πόσο με βοήθησε για να καταλάβω ότι η λαϊκή κουλτούρα της Ιταλίας πόσο ανεπτυγμένη ήταν και πόσο βοηθητική
στο να δημιουργήσει χαρακτήρες που ξεπερνούσαν τον πόλεμο. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον δηλαδή αυτό το κομμάτι. Η λαϊκή κουλτούρα, γιατί μιλάμε ότι μέσα στη λαϊκή κουλτούρα ήταν αυτό το κορίτσι. Βέβαια, βέβαια. Τσακ, ξεπήδησε. Και αυτό. Και αυτό στην πραγματικότητα. Όλες του οι αναφορές έχουν σχέση με τη λαϊκή κουλτούρα. Γιατί εντάξει, δεν είναι άνθρωποι με κάποια ιδιαίτερη μόρφωση, ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Ποια χώρα λέει πιστεύετε ότι είναι ιδανική για να ζει κανείς, λέει ο Βασίλης. Εντάξει, εξαρτάται και από ποιος είναι ο καθένας. Αλλά πιστεύω ότι έχει, ότι όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, θα το υπογραμμίζω δηλαδή ξανά και ξανά, έχουν κατακτήσει ένα τρόπο ζωής με αγώνες, με συγκρούσεις, με θυσίες, με καλές αποφάσεις, με μπρος και με πίσω, που πρέπει να τον εκτιμάμε και να τον προστατεύουμε. Και γενικά ο ευρωατλαντικός κόσμος, παρά την παρακμή αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών, την θλιβερή, κατά τη γνώμη μου, ας πούμε, κατάσταση που επικρατεί, και το δρόμο που έχει πάρει ο αμερικανικός καπιταλισμός, αλλά ο ευρωατλαντικός κόσμος, ενώ η Ευρώπη, η Αυστραλία, ο Καναδάς κτλ., όλες αυτές οι χώρες έχουν δημιουργήσει πραγματικά ένα θαύμα. Και προς τα εκεί πρέπει να προσβλέπουμε, ας πούμε, σε αυτή τη βελτίωση. Το οποίο το κάνεις και γράφοντας βιβλία, αλλά και αρθρογραφώντας. Δηλαδή, είναι μια άποψη που θες να την μοιράσεις στον κόσμο. Ναι. 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 Και εδώ με τις συζητήσεις μεγάλους φίλους, γιατί και εδώ τα ίδια θέματα υπάρχουν και τα ίδια ερωτηματικά. Θα έλεγα μάλιστα ότι οι Γάλλοι, σε σχέση με την κοινωνία που έχουν, που είναι αρκετά πιο προωθημένοι από τη δική μας, έχουν κάνει δηλαδή πολύ περισσότερα βήματα, ας πούμε, σε πολλούς τομείς οργάνωσης, ας πούμε, δικαιωμάτων και τα λοιπά, νοοτροπιών. Γκρινιάζουν πολύ περισσότερο και από εμάς. Είναι λαός, ας πούμε, μαραζιάρης. Είναι λαός της Γαλλικής Επανάστασης. Έχει μείνει εκεί πέρα. Δηλαδή, είναι έτοιμος να στήσει λεμιτόμους κάθε μέρα. Αυτό δεν θα τους πάει μακριά. Δηλαδή, αυτό πρέπει να αλλάξει. Και να αγκαλιάσουν κάπως την Ευρώπη. Τελευταίο φαινόμενο. Πάντα έτσι ήταν. Έχουν, ας πούμε, μοιάζουν με εμάς. Μάλλον εμείς μοιάζουμε με αυτούς, γιατί έχουμε μέσα στον 20ο αιώνα, ας πούμε, έχουμε επηρεαστεί μέσα από την γαλλική διανόηση, ας πούμε. Και έχουμε πάρει πολλά καλά και πολλά κακά. Πολλά κακά. Αυτά. Η Γαλλία είναι πλέον μόνιμος τόπος διαμονή σου, δηλαδή. Εντάξει, τώρα το μόνιμο δεν είναι μόνιμο. Εδώ δημιουργείς. Δηλαδή, οι συνθήκες μιας χώρας δεν σε επηρεάζουν. Δεν σε επηρεάζουν. Είσαι νησί, δηλαδή, από τη στιγμή που γράφεις. Όπου βρίσκομαι, ναι. Μπορείς να βλέπεις ένα τοίχο και να φαντάζεσαι ότι είναι ένα βουνό της Σικελίας που πετάνε πουλάκια και μπροστά υπάρχει μία λίμνη. Το έχεις. Και μετά το ξαναβλέπεις. Το έχεις μπροστά. Είναι, δηλαδή, ζεις αυτό τον κόσμο. Είναι άσχετα το που είσαι τοποθετημένη. Τι ωραίο που είναι αυτό. Ναι, μια φορά, δηλαδή μια χρονιά που ήμουν στη Νέα Υόρκη γιατί δούλευα, το 2004 νομίζω, έγραψα ένα βιβλιαράκι με τίτλο «Η Φυγή», που διαδραματίζεται κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 50 στη Φωκίδα. Από το Μανχάταν το έγραψε εκείνο. Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω πώς συνέβη, και όμως συνέβη. Πιθανότατα η απόσταση που παίρνουμε από τα πράγματα να κάνει το κεφάλι μας καθαρότερο. Δεν ξέρω. Πάντως, ένα πράγμα που έχω κερδίσει στη ζωή, από μικρή το έχω κερδίσει, από πολύ μικρή, μπορεί να ήταν τύχη, και που πιστεύω ότι είναι ένας παράγοντας ευτυχίας, είναι το να διαπερνάς τα σύνορα σαν να διαπερνάς μια πόρτα. Ένα τίποτα, δηλαδή. Να διαπερνάς τα σύνορα. Δηλαδή, να... Εννοείς, όχι πνευματικά. Με φυσικό τρόπο. Με φυσικό τρόπο, ναι. Δηλαδή, να μην νιώθεις πουθενά ξένος. Όταν δεν νιώθεις ξένος, δεν σου φέρονται σαν να είσαι ξένος. Η πόλη είναι σαν τα σκυλιά. Αν τα φοβάσαι,
μπορεί να σου επιτεθούν. Είναι ωραία. Εσύ μας είπαν να τελειώσουμε στη μία ώρα, έτσι δεν μας είπαν. Νομίζω, ναι. Πέρασε. Μήπως πρέπει να τελειώσουμε. Ας τελειώσουμε. Με αυτή τη σοφία θα τελειώσουμε όμως. Ναι, βέβαια. Τελειώνουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ωραία βραδιά, ωραίο απόγευμα. Βασίλη, θέτεις μεγάλα θέματα. Την επόμενη συνάντηση. Ναι, αν ήμασταν από κοντά, θα είχαμε... Εντάξει, έχει και τα καλά του το από κοντά, παρότι οι άνθρωποι κάνουν κόπο, ας πούμε, για να έρθουν σε βιβλιοπωλεία και δεν μπορείς να τους το ζητάς αυτό, αλλά έχει και κάποια καλά, έχει και κάποια κακά, δηλαδή από την εμπειρία που έχω από τα βιβλιοπωλεία, γιατί εμφανίζονται μερικές φορές διάφοροι άνθρωποι που φωνάζουν, που κάνουν και τέτοια, πράγμα που προστατεύεται, ας πούμε, μέσω της διαδικτυακής επικοινωνίας. Επειδή θα το κάνεις εσύ, θα πρέπει να δείξω εγώ το εξώφυλλο και να πω το βιβλίο. Εγώ δεν το έχω το βιβλίο. Να, είδες. Εδώ είναι, με το εξαίσιο αυτό εξώφυλλο. Να, ο τίτλος. Α, θα το θυμίσετε, βρίσκεται στα καλά βιβλιοπωλεία. Ναι. Ναι, ήθελα να πω απλώς ότι τα βιβλία μας κάνουν καλύτερους και πιο ευτυχισμένους. Και αν το καταλάβουμε αυτό, αν το πιστέψουμε ότι έτσι είναι, ειδικά τα καλά βιβλία μας κάνουν καλύτερους ανθρώπους και πιο ευτυχισμένους, που είναι ακόμα πιο σημαντικό. Νομίζω ότι αν το καταλαβαίναμε αυτό, θα είχαμε άλλη σχέση με την ανάγνωση και θα εκτιμούσαμε περισσότερο, ας πούμε, τα βιβλία που, εντάξει, έχουν τόσο πολύ απαξιωθεί. Καλό είναι που υπάρχουν νέα βιβλία. Καλό είναι που αυτά τα βιβλία έχουν λόγο ύπαρξης και είναι ακριβώς που προσφέρουν τη χαρά. Πολλαπλασιάζεται. Το καλό είναι, να σου πω εγώ τι μου αρέσει, είναι τελείως προσωπικό, θα τελειώσω με αυτό. Μου αρέσει ένα βιβλίο που την πρώτη φορά το διάβασα και μου άρεσε να το διαβάσω άλλες 5-6 φορές. Κάθε φορά ανακαλύπτω τελείως άλλες λεπτομέρειες. Στο τέλος είναι τεχνικό, δηλαδή ψάχνω να βρω λέξεις καινούργιες, ψάχνω να βρω πώς συνδυάστηκε. Όλο αυτό είναι ανεπανάληπτο, είναι μόνο το βιβλίο που μπορεί να σου δώσει, που το κρατάει στο χεράκι και το έχει συντροφιά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ όλους σας. Επιλογή. Σας χαιρετώ. Καλή συνέχεια, στο επανειδή.